προσπάθεια του Νίκου σε αυτό ήταν υπερβολικά μεγάλη για να βγάλει αυτό το έργο. Και το, εγώ ξέρω όχι αυτά που γυρίστηκαν εκτός Αθηνών, αυτά που γυρίστηκαν εδώ ήταν με φοβερές δυσκολίες, με φοβερές αντικσότητες, με χαμηλό budget, έτσι, δεν γίνεται δηλαδή μια ταινία ολοκληρωμένη όταν δεν υπάρχουν λεφτά, απλώς υπάρχουν, υπάρχει το υλικό, οι ηθοποιοί και οι άνθρωποι που βοηθούν το σκηνοθέτη συγγραφέα να κάνει τη δουλειά αυτή. Λοιπόν, το διάβασα, δεν κατάλαβα στην αρχή τίποτα, όχι τίποτα δεν κατάλαβα, ή μάλλον έβγαλα το δικό μου συμπέρασμα. Αν υπάρχει το τέρας, αν είχα λίγο μπερδευτεί. Και τώρα που το είδα, το είπα, εμένα μ' άρεσε, επειδή ξέρω τη δουλειά του ποτέ. Πόσο χρόνια, όταν μου είπε ότι θα βγει μετά από 2 χρόνια, το είπα μετά από 2 χρόνια, δεν ξέρω αν θα ζω να τη δω την ταινία. Μου φάνηκε απίστευτο αυτό. Και όμως πάλεψε τόσο για να βρει ανθρώπους να το κάνουν, το μοντάζ, το πήγε στο εξωτερικό, να κάνει διάφορα πράγματα. Ήταν ένα πείραμα το οποίο μπορεί να μην ήταν σαφώς η κινηματογραφική ταινία που θα παιχτεί σε όλους τους κινηματογράφους της Αθήνας, αλλά και γενικά της Ελλάδας, αλλά ήταν αυτό το κάτι, τον προβληματισμό που έδωσε. Το προβληματισμό που έδωσε σε ό,τι μας τυρανά, σε ό,τι είναι πάνω από μας. Και ο καθένας την τυραννία μπορεί να τη δει διαφορετικά. Νομίζω, γνωρίζοντας τον Νίκο, ότι η πρώτη του σκέψη ήταν ότι το τέρας ήταν ο φασισμός. Έχω την εντύπωση. Δεν φεύγει πολύ από εκεί, αλλά το τέρας βρίσκεται ανάμεσά μας. Νομίζω ότι το τέρας βρίσκεται ανάμεσά μας. Μπορεί να μην είναι του φασισμού, αλλά βγήκε ένα μεταγυρίσματα λίγο πριν την πανδημία, λίγο πριν το COVID. Λοιπόν, φανταστείτε ότι πολλοί είπαν ότι ήταν και κάτι σαν το τέρας να ήταν αυτό το οποίο μας έκλεισε μέσα, μας έβγαλε άλλους σε αυτούς. Σαφώς, μας φόβησε και μας έβγαλε έναν άλλον εαυτό. Υπάρχουν ακόμη οικογένειες που παλεύουν ή να κρατήσουν την οικογένειά τους μετά από τον εγκλισμό ή έχουν διαλυθεί. Γιατί εκεί πέρα, ενώ λείπουν όλη την ημέρα, ξέρω κι εγώ, από το σπίτι τους και το βράδυ είναι όλα μια χαρά, όλοι μέσα τους κρύβουν κάτι. Αυτό βγήκε στην πανδημία, στον εγκλισμό. Έτσι δεν είναι? Άρα το τέρας μπορεί να είναι και αυτό, αλλά μπορεί να είναι και οι δικοί μας δαίμονες. Όλοι τους έχουμε, από μικροί, από παιδιά. Έχουμε τους δικούς μας δαίμονες και άλλοι μπορούμε να τους... Όχι να τους λύσουμε. Να τους χειριστούμε. Ούτε να τους χειριστούμε, να τους καταλάβουμε μάλλον, εγώ νομίζω. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα καταλάβουν ποτέ γιατί έχουν συμβεί κάποια πράγματα στη ζωή τους. Λοιπόν, ναι, το τέρας υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Και εξαρτάται από μας εάν θα μπορέσουμε ο καθένας από τη μεριά του να τον νικήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δόθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Νίκος, θα μιλήσει και ο Νίκος τώρα. Ναι, εγώ τα πάτε όλα. Μου δόθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ παρεΐστικο όλο αυτό. Ελπίζω να με καλέσετε και το χρόνο. Εσένα, εντάξει και το χρόνο, πάρα χρόνο. Θα κάνουμε κάτι πλακατζίδι, θα κάνουμε κάτι ωραίο. Εντάξει. Έχω εδώ και τραγούδι και θα περάσουμε ωραία ένα βράδυ. Μια χαρά. Θα το κάνουμε πλακατζίδι κάπου πολύ. Διαλέξει μια ταινία έτσι από αυτές που σε έκαναν να αγγελάσεις πολύ, έτσι μια κωμωδία από αυτές τις περίφημες κωμωδίες που πάντα σε επιλέγανε. Ωραία. Και έτσι θα το κάνουμε ένα ωραίο βράδυ μαζί. Το οργανώσουμε τον Νίκο, έτσι θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Λοιπόν, να μας μιλήσει και λίγο ο Νίκος για την ταινία. Σε παρακαλώ, Νίκο. Ναι. Ήταν ένα σχέδιο που εγώ το επεξεργαζόμουν από το 2014. Το οποίο σε όποιον το έλεγα, μου λέγανε τρελό, τι είναι αυτά, τι βλακίες, ας πούμε. Το άκουγα από πολύ κόσμο.
πιο δυνατά λίγο. Ναι, όταν ακούω κάτι τέτοια σχόλια, με πιάνει λίγο η αντίδραση, ας πούμε. Και λέω, όχι ρε φίλε, εγώ θα το κάνω. Και εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε με την Ελένη τη Βουδουράκη, τη Μεσόφωνο, που τραγουδάει στην ταινία του Χαρούδη, το 16 σε ένα φεστιβάλ. Και λέω, ρε, εσύ, Ελένη, έχω αυτή την ιδέα. Ήδη είχα αρχίσει να κρατάω σημειώσεις. Εγώ κρατάω σημειώσεις χρόνια και κάθομαι σε μία εβδομάδα, τις βάζω σε μία ρέγουλα και γράφω και το ολοκληρώνω σε μία εβδομάδα. Πώς σου φαίνεται? Λέει, κάντο. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είπε κάντο, και επειδή η Ελένη είναι ένας πολύ όμορφος άνθρωπος για μένα και πολύ καλή φίλη, είπα, εφόσον το λέει η Ελένη, θα το ξεκινήσω. Η επόμενη μεγάλη μου χαρά ήταν που δέχτηκε να είναι η Κετούλα μαζί μας. Της πήγα, έκανε στο σπίτι του ηθοποιού, θυμάμαι, την ανθρώπινη φωνή και της έδωσα το κείμενο. Και αρχίσαμε να το προγραμματίζουμε. Τα γυρίσματα που κάναμε με την Κέτη, την Αλίκη, την Άννα και το τεχνικό προσωπικό, βέβαια, εκεί στην Αθήνα, εγώ τα θυμάμαι, ήταν τα πιο όμορφα γυρίσματα που έχω κάνει ποτέ. Παρόλα τα δύσκολα, παρόλες τις ελλείψεις, ο Χάρης ήταν ο Παναγιώτης, ο φωτιστής που μας ήρθε με ένα τσουβάλι, προβολής, και έστεινε η Άννα που μας φιλοξένησε εκεί στο σπίτι της. Η Γεωργία στον ήχο, ο Νεκτάριος, το μακιγιάζ της Λένας, που είχε θέμα η Λένα, δεν μπορούσε να τη βάψει, γιατί η Κέτη είχε τόσο στρωτή επιδερμίδα και δεν έπιανε αυτό το πράγμα, δεν έπαιζε πάνω της, και ξανά και ξανά και ξανά. Με όλες αυτές τις δυσκολίες, καμιά φορά μιλάγαν τα παιδιά μεταξύ τους, ας πούμε, λέγανε έτσι διάφορα. Ευχάριστη και εγώ να έχω το νόμο σε διάφορα και λέω, κοίταξε να δεις, κρίμα να μην μπορώ εγώ να συμμετέχω στην προσωπική, έτσι, αυτή έκανε η Κέτη πλάκα με την Αλίκη, το ένα τ' άλλο. Εγώ έβλεπα το πώς θα πάμε αυτό, μας περνάει η ώρα, τ' άλλο. Το θυμάμαι πάρα πολύ με τα γυρίσματα αυτά. Βέβαια, μετά και τα υπόλοιπα γυρίσματα είχαν πολύ μεγάλη δυσκολία και πόσο μάλλον η τεχνική επεξεργασία. Αυτό εγώ το ολοκλήρωσα το 19. Τότε κυκλοφόρησε, παίχτηκε σε κάποιους κινηματογράφους. Και ήταν μάλιστα και η ταινία που, από αυτές που έχω κάνει τουλάχιστον, που βγήκε κατευθείαν σε δημόσια προβολή και μετά ακολούθησε η φεστιβαλική πορεία. Γιατί παίχτηκε Αμερική, παίχτηκε Ινδία, εκεί στο διόραμα μας βραβεύσαν κιόλας, παίχτηκε Γερμανία, παίχτηκε Ολλανδία, πολλές χώρες. Το πιο πρόσφατο και το πιο έτσι σταθμός, ας πούμε, ήταν στο Βαλκανικό Φεστιβάλ της Μύρνης, που παίχτηκε το περασμένο Απρίλιο. Ήταν και η μοναδική ελληνική ταινία που συμμετείχε. Ήταν μεγάλη ταινία. Και εντάξει, ήταν κάτι επίπονο. Για μένα ήταν πολύ επίπονο, αλλά λέω, το έκανα. Και το έκανα κατά 90% όπως το είχα φανταστεί. Να σε καλά. Βραβείο σκηνοθεσίας. Μήπως θα μπορούσε, μήπως θα ήθελε κάποιος να ρωτήσει ή τον Νίκο ή την Κέτη, κάτι σχέση με την ταινία, ναι, μια που έχουμε, σας παρακαλώ. Εκείνη η εικόνα που υπάρχει στην αρχή στα γράμματα, η τελευταία αν θυμάμαι καλά, όπου έχει και το κομματάκι του Μάνου Χατζηδάκη, εμένα μου θύμισε τις τυπογραφίες Σαντορίνης, δηλαδή αυτή η φωτογραφία που έχει διαλέξει και με τα κοκκινά του και με τα φυτά που τα είδαμε εκεί που είχαν νικήσει το τέρας, το τέλος. Από ποιο σημείο είναι αυτό? Οικαστικός μας το έκανε αυτό η Βασιλεία, η Μπακετζή. Δεν είναι αυτό. Είναι από το φινάλε μας, εκεί που κατεβαίνουμε. Ναι. Είναι πολύ ωραία σχέδια. Ωραία. Να πω και κάτι άλλο, αν με επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα, η προσέγγιση της Κέτης ήταν εξαιρετική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μιλάω μόνο στην ηθοποιία, μιλάω αυτό που μας είπες τώρα εδώ. Μιλάω στον ελληνικό. Ναι. Λοιπόν, εγώ είδα και αυτό που ανέφερε, του περιφασισμού, αλλά και του εαυτού μας, ακόμα και το COVID που είπε, είδα πάρα πολλούς συμβολισμούς. Έτσι. Που νομίζω πως μπορεί να τους δούμε, αν το σκεφτούμε. Δηλαδή, ο διαχωρισμός προέκυψε και μετά. Ο μπαμπούλας είναι διαχρονικός. Είναι μέσω της τηλεόρασης, είναι μέσω των πληρωμένων μέσων ενημέρωσης, είναι μέσω πολλών πραγμάτων. Και προκύπτει ο φόβος, ο τρόμος και ο διαχωρισμός μετά. Εγώ θα έβλεπα στο Στασινό, όχι μόνο τον όποιο δυνάστη
γιατί αυτό ήταν η εξωτερική εικόνα, η γνωστή εικόνα, το κυλελέ που θα γινόταν, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Αλλά πέρα από αυτό, βλέπω στο πρόσωπο του Στασινού το World Economic Forum, το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum. Ναι, ναι. Βλέπω τους Σόρους, βλέπω τον Γκέιτς, βλέπω, μιλάμε για τα τελευταία. Παλαιότερα είχαμε βέβαια, το λεφτά υπάρχουν με τον, πώς το λέγανε, ναι, το, ναι. Με τον Μπάγκακο. Με το Γαλλό τέτοιο, εκεί το, που μας έφερε το μνημόνιο ενώ. Το Γεωργάκι, το Γεωργάκι. Ναι, 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 τον άλλο, το Στροσκάν. Α, το ναι, εκείνος ευτυχώς. Που μας έφερε παρεούλα το μνημόνιο. Αυτό δεν έφερε μετά τρόμο, δεν έφερε φτώχεια, δεν έφερε εξάρτηση. Αυτά. Δηλαδή νομίζω πως έχει πάρα πολύ η σύλληψη της ιδέας και κάτι άλλο, ότι ο μπαμπούλας, το τέρας, είναι κατασκεύασμα, όπως ο γιος, όπως έτσι, οτιδήποτε μπράβο, φυτεύεται για να προκαλέσει τον τρόμο και μετά τον διαχωρισμό και την αποδυνάμωση του ατόμου, της οικογένειας, της κοινωνίας, των εθνών κρατών και όλα αυτά. Ναι, ναι. Πολύ μεγάλο. Πολύ, πολύ ωραίο. Χαίρομαι που σας προβληματίσαμε. Κάποιος άλλος, παρακαλώ. Συμφωνώ με την κυρία στα όσα είπε, δεν κατάλαβα ακριβώς το έργο, βέβαια, ο Στασινός, τι σχέση είχε με το τέρας, αν το χρησιμοποιούσε δηλαδή, ή αν ήταν η προέκταση δική του. Νομίζω όμως το κάνατε επίσης αυτό, να δείξετε κάποια... Αυτό ακριβώς, αυτό μιλάγαμε με την Κέτη. Αυτό το έλεγα πίσω. Αυτό είμαστε λογικό. Γιατί δεν την είχα δει και εγώ την ταινία. Δεν είναι ανάγκη να δίνεις πάντα εσύ. Διαργασίες με δικές. Αφήνεις το θεατή να το σκεφτεί. Ακριβώς. Δεν το ξεκαθαρίζει δηλαδή, τελικά τι σχέση είχαν, αν ήταν ο οργανό του, αν το χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Γιατί να δώσω μια συμβατική εξήγηση. Μπορεί, αν έδινα εγώ μια συμβατική εξήγηση, μπορεί να μην σας έβαζα σε τόσο δηλαδή, πώς συνέβαινε δηλαδή, το ότι αφού ξύπνησε δηλαδή, με την εξέγερση που ετοίμαζαν οι χωρικοί εναντίον του Στασινού. Αυτό δεν το... Τον εγώλευε, φαντάζομαι. Είμαι και θύμα του όμως, το σκοτώνατε, είναι και θύμα του. Πολύ ωραία. Και κάτι άλλο να ρωτήσω, υπάρχει μια αντίστοιχη ταινία, αν την έχετε υπόψη σας, η αδερφότητα των Λύκων, η γαλλική ταινία. Ναι, ναι, του 80. Έχετε πειράτη στοιχεία από εκεί. Έχω, ναι, έχω. Πολύ καλή παρατήρηση. Εκεί υπήρχε μια παρόμοια ιστορία, από την αντίθετη μου νομίζω πλευρά. Όχι θέλει μένα. Ένα ζώο, το οποίο το είχαν βάλει κάποια σιδεριακά εκεί. Και το αμονούσαν και οι επαναστάτες, μάλλον νομίζω αν θυμάμαι κάτι ιστορία, το χρησιμοποιούσαν διαφοβιστικούς. Όλους και πολιτικούς. Τα στοιχεία δεν είναι ηθελημένα. Μου βγαίνουν υποσυνείδητα. Η αδερφότητα των Λύκων ήταν μια από τις πολύ αγαπημένες μου ταινίες. Έχω αντιδρώ από τότε όμως. Μου βγήκανε ίσως εκεί και τώρα μου το θυμήσατε εσείς. Το θυμήκατε και τώρα. Ναι. Πολύ πιθανόν υποσυνείδητα. Είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη η ταινία. Γιατί σε αφήνει να σκεφτείς πολλά πράγματα δηλαδή εξωτερικά. Να σε προβληματίσει δηλαδή. Να πω κάτι άλλο. Μια τελευταία εικόνα. Που δεν ξέρω αν το είχες σκεφτεί αυτό, αλλά νομίζω μπορεί να βγει. Η στιγμή που ετοιμάζονται να πάνε για το τέρας και μιλάνε οι δύο, ο πρωταγωνιστής, εσύ δηλαδή, με τον άλλο, με τον Μούση, που δεν θυμάμαι το όνομά του, και γυρνάς να πάρεις το OK και από τους άλλους, τους οποίους έχει πάρει ο ύπνος. Μου θύμισε το όρος των ελαιών, δηλαδή, ο Χριστός και οι μαθητές που είναι πιστοί, που είναι κοντά, που θα πάνε στο τέλος, τους έχει πάρει ύπνος εκεί. Πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ακούω πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που τα παρατηρήσατε έτσι. Όχι, ο Αλέξης μη είσαι τεχνικά. Γιατί είναι και βοηθήστε. Ωραία, κάποιος άλλος. Ο Αρμακόλος ο Ικαστικός κάποτε μου είπε ότι η τέχνη είναι να μπορέσω να βάλω τη φαντασία του καθενός που θα δει κάτι να δουλέψει και όπως δουλέψει, να κινηθεί, χωρίς να... Έτσι είναι και γι' αυτό και εγώ είμαι υπέρ του τα παραμύθια, να πάω σε κάτι πολύ απλό, τα παραμύθια να μην πάψουν να τα λέμε στα παιδιά, να τα διαβάζουμε για να μπορούν να δημιουργούν εικόνες. Γιατί αν τους τα δείχνουμε κατευθείαν μέσα από το διαδίκτυο, θα πάψει η φαντασία αυτή. Ας έχει μια άλλη εικόνα το παιδί και αυτός που θα κάνει το οποιοδήποτε παραμύθι, ταινία, ας το δώσει με μια άλλη ματιά. Το παιδί όμως θα έχει πλάσει τις εικόνες στο μυαλό του ήδη.
Και είναι αμαρτία να στερούμε από τα παιδιά το βιβλίο. Πολύ σωστή, έτσι, και στο μεγάλο. Για μένα. Ναι, ναι, πολύ. Εντάξει, όταν είσαι μεγάλος, ναι, ξέρεις πια. Απλώς τα παιδιά δεν ξέρουν και όταν ο γονιός θέλει λίγο να ηρεμήσει από όλα αυτά που συμβαίνουν, θα το βάλει να δει κάτι στο διαδίκτυο, έτσι. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω ότι από εμάς εξαρτάται, από εμάς. Εγώ δεν μπορώ πια να κάνω παιδιά, δεν είμαι η Σάρα, αλλά από εμάς, όταν το λέμε, να μεταδίδεται από στόμα σε στόμα. Τώρα είναι πιο δύσκολο να βάλεις το παιδί να διαβάσει, προτιμάει από μόνο του να δει τηλεόραση. Μπορείς είναι πιο εύκολο. Μπορείς όμως από πολύ πρέπει μικρό να, διπλή δουλειά. Να του τα διαβάζεις. Ας πούμε, όχι. Άμα βρεις, μπορείς να βρεις τρόπους να το ξεγελάσεις. Ναι, ναι, αλλά θες πιο πολύ δουλειά. Θέλει χρόνο, μωρέ. Θέλει δουλειά. Θέλει χρόνο. Όταν δεν έχουν χρόνο, κάνουν τέτοια πράγματα οι γονείς. Ναι, αλλά δεν πρόκειται να βγουν παιδιά με φαντασία. Απλώς θα βγουν παιδιά έξυπνα πάνω στην τεχνολογία που θα ασχοληθούν πάρα πολύ με αυτή. Τελικά και η φαντασία δεν παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά η φαντασία λέει για να ξεκινήσει χρειάζεται αφετηρίες. Ναι. Δηλαδή, άμα δεις κάτι, δεν. Ναι. Και να είσαι και ξύπνος, βέβαια, και να έχει έμπνευση. Ωραία ιδέα αυτή και για παραμύθια του χρόνου. Είναι ωραία. Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις πολύ ωραία. Νίκο, κάτι άλλο. Γιατί έχεις δώσει ιδέες εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε. Έχω δώσει ιδέες γιατί έχω σκοπό να κάνω στο TikTok. Το TikTok, ας είναι εφαρμογή. Νομίζω ότι το έχετε ακούσει ή το ξέρετε. Και επειδή από εκεί πέρα μπορείς να βγάλεις κάποια λεφτά, όχι πολλά, αλλά ένα μικρό μεροκάματο, έχω σκοπό να κάνω τα παιδικά παραμύθια, γι' αυτό μίλησα σε αυτό, ότι κατάλαβα ότι τα παιδιά δεν έχουν εικόνες πλέον, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά παιδιά και επειδή τυχαίνει στο σπίτι του ηθοποιού που μένω, να έχει ακριβώς απ' έξω στο πεζόδρομο σχολείο. Και βλέπω ότι και τα ξένα παιδιά, γιατί τα περισσότερα είναι ξένα, δεν είναι ελληνόπουλα, αλλά και τα ξένα και τα ελληνόπουλα ασχολούνται με αυτό το πράγμα, με ένα τάμπλετ στα χέρια και με τίποτα άλλο. Δεν είμαι παλιά σχολής, αλλά δεν είμαι και της άποψης ότι το παιδί δεν πρέπει να φτιάχνει αυτό τις δικές του εικόνες. Και θα το κάνεις πώς το TikTok αυτό, γιατί δεν αυτό θα το κάνω με συνδρομή. Όχι, εννοώ σαν τα έχεις εικόνες ή θα είναι το παραμύθι. Όχι, μόνο θα το παίζω off, εγώ. θα παίζω εγώ το παραμύθι. Θα το λες απέναντι στην κάμερα. Πώς όχι, θα το κάνεις, δεν καταλάβει. Τίποτα. Θα έχει μαύρη εικόνα. Όχι, δεν θα είναι εικόνα, θα πέφτουν φωτογραφίες από το παραμύθι που θα λέω και θα ακούγεται η φωνή μου να το αφηγούμε. Ωραία, εντάξει. Ναι. Κάποιες εικόνες θα τις δίνεις πάντως. Ναι, αλλά όχι να φαίνομαι εγώ, ναι. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πω την κοκκινοσκουφίτσα. Δηλαδή, η θεία Λένα άφησε εποχή, δεν ξέρω εσύ, αγέννητος ήσουν. Άφησε εποχή, η θεία Λένα, για όσους τη γνωρίζουν, άφησε εποχή με τα παραμύθια της. Εγώ έτσι μεγάλωσα, τη δεκαετία του 60. Ναι, ραδιόφωνο και άκουγες. Και εγώ αυτό σκοπεύω να κάνω. Ναι, αυτό σκοπεύω να κάνω. Να μην βάλω δηλαδή καθόλου το πρόσωπό μου να φαίνεται, γιατί το παιδί μετά μπορεί να πλάσει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. Μπορεί να με δει γιαγιά, γιατί τα παιδιά έτσι βλέπουν. Οπότε το καλό είναι να τους μιλήσεις πολύ γλυκά, να παίξεις ένα παραμύθι και να τους δείχνεις εικόνες από το ίδιο το παραμύθι, χωρίς να τις κρατάς πολλή ώρα, αλλά και να εναλλάσσονται σύμφωνα με αυτό που θα λες. Ναι. Να δούμε. Ωραία, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ. Και έτσι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλοκαιριού, γιατί δεν τελείωσε το καλοκαίρι, υπάρχει και στις καρδιές μας.